Όταν μεγαλώνουν και βλέπουν μορδιακές φωτογραφίες τύπου πώς γεννήθηκαν. Δηλαδή που εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, ενθουσιασμένοι, το κρατάμε στην αγκαλιά στο μεευτήριο ερείπια. Γιατί εντάξει, μέχρι να φτάσει η ώρα πια να το πάρει στην αγκαλιά, έχει κουραστεί και εσύ. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εσείς τα ξέρετε. Εμείς κάθε μωρό που βγαίνει, είτε το πρώτο, το δεύτερο, είτε το πέμπτο, όλοι οι γονείς λέμε το ίδιο. Μωρό μου, την ώρα που βγαίνει. Την ώρα που βγαίνει, ξέρετε τα μωρά τώρα. Έχουν υποστεί και μια ταλαιπωρία αν γεννήσει φυσιολογικά η γυναίκα. Δηλαδή θα το δει μετά από 2-3 ώρες καλύτερα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι παιδί που το ένα μου, ξέρω εγώ, έλεγα Παναγία μου, πώς βγήκε. Λέω, πώς βγήκε μακρουλό το κεφάλι. Και άρχισα να του κάνω έτσι και μου λέγανε, καλέ, μην το έχουμε αυτό το κεφάλι του παιδιού. Θα στρογγυλέψει μόνο το. Την επόμενη μέρα το πρωί ήταν ολοστρόγγυλο. Λέω παράδειγμα, άλλο ξέρω εγώ μπορεί να είναι. Να βγει τελείως καραφλό και να λες πω καραφλάκι, αλλά υπέροχο, υπέροχο καραφλάκι. Άλλο βγαίνει, ξέρω εγώ, με μπούκλες. Πόσες μπούκλες λίγο αυτό, αλλά υπέροχες μπούκλες, καταπληκτικές. Τα ίδια τα παιδιά όμως, όταν μεγαλώνουν και κοινά μου το γραφείο. Εγώ σου λέω, βλέπω τα δικά μου και μου λέει, μα έτσι γεννήθηκα. Πω. Λέω ναι. Και λέγε, ότι ήμουν το πιο όμορφο παιδί. Κουκλάκι είσαι, δεν το βλέπεις. Αλήθεια, ρε μαμά. Και γιατί είμαστε έτσι κόκκινα, ξέρω εγώ, ή σκούρα, ή με το μάτι κλειστό, λέει μια σταλίτσα. Λέω, παιδιά, δεν ήρθε ανοιχτά καλά τα μάτια όταν γεννιέται το παιδί. Δηλαδή, παίρνει τον χρόνο του. Αλλά εμείς οι γονείς. Όλα τα βλέπουμε όμορφα. Τα δικά μας τα παιδιά, τα πιο όμορφα του κόσμου. Κόσμου. Τα καλύτερα είναι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνω, έφυγα, ναι.